Η συζήτηση για την αλλαγή του σοφρονιστικού κώδικα έρχεται σε μια περίοδο που έχει σημαδευτεί από το φρικιαστικό έγκλημα της πολλαπλής κακοποίησης ενός ανήλικου κοριτσιού, την αποτρόπαια υπόθεση βιασμού μιας νεαρής γυναίκας από αστυνομικούς, που προστίθεται σε μια σειρά από κρουστικά και άθλια γεγονότα, πολλαπλής κακοποίησης και βίας σε βάρος ανηλίκων και γυναικών, ενδεικτικά της σαπίλας που αναδύεται πλέον από κάθε πόρο αυτής της προχωρημένης ύψη εκμεταλλευτικής κοινωνίας. Η απέτηση να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση και αυστηρότερη ποινική αντιμετώπιση χωρίς εκπτώσεις και παραθυράκια σε όσους με τον έναν ή τον άλλον τρόπο εμπλέκονται στις συγκεκριμένες εγκληματικές πράξεις είναι απολύτως δικαιολογημένη και αυτονόητη. Όμως αρκεί αυτή για να κρύψει τις εγκληματικές ευθύνες ενός εχθρικού αστικού κράτους που συνειδητά απαξιώνει την ολόπλευρη προστασία και στήριξη των παιδιών, που τα αφήνει ανυπεράσπιστα, ευάλωτα στην πολύμορφη βία? Μπορεί να κρύψει την ευθύνη για τη διαχρονική πολιτική που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις που λογαριάζουν ως κόστος της ανάγκης των θυμάτων? Αυτή που οδήγησε στην τραγική υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση όλων εκείνων των υποστηρικτικών δομών που είναι απαραίτητες για την προστασία τους, για να προλαμβάνουν αλλά και να στηρίζονται τα θύματα να καταγγείλουν τέτοια αποτρόπαια περιστατικά και να επουλώνουν τα τραύματά τους. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας να συσκοτιστούν στην πραγματικότητα αυτές οι ευθύνες και συνολικά οι κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες που γεννούν και δράστες τέρατα και αφήνουν πολλές γυναίκες και παιδιά εκτεθειμένα στην πολύμορφη βία, εντάσσονται και αυτές οι απαράδεκτες δηλώσεις του κυρίου Βορύδη, πυροδοτώντας επικίνδυνα αντιδραστικά αντανακλαστικά, ενώ ταυτόχρονα και αυτή η ιατρικοποίηση κατά κάποιο τρόπο αυτών των αποτρόπαιων πράξεων στην ουσία υποβαθμίζει τα αίτια, άρα και την αντιμετώπιση των εγκλημάτων. Σε αυτή τη βάση, παντελώς από προσανατολιστική και άστοχη, είναι και η αντιπαράθεση που εξαντλείται γύρω από την αυστηροποίηση ή μη των επιβαλλόμενων ποινών, που από μόνα τους ούτε αντιμετωπίζουν τα μεγάλα προβλήματα της εγκληματικότητας και της υποτροπής, ούτε βέβαια η οριζόντια αύξηση ή μείωση μπορεί από μόνη της να αποτελέσει δείγμα προόδου ή συντήρησης του σοφρονιστικού συστήματος. Αντίθετα, παραμένει εκτός διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας αντεγκληματικής σοφρονιστικής πολιτικής με σημεία αναφοράς στην πρόληψη του εγκλήματος, τον σοφρονισμό κατά την έκτηση της ποινής και την ομαλή επανένταξη στην κοινωνία με αντιμετώπιση της υποτροπής. Έτσι λοιπόν, και οι αλλαγές που επιχειρεί η κυβέρνηση στο σοφρονιστικό κώδικα δεν αλλάζουν, αντίθετα σε ορισμένες περιπτώσεις επιδεινώνουν το συνολικό αντιδραστικό χαρακτήρα της σοφρονιστικής πολιτικής που ισχύει και εφαρμόζεται. Όχι μόνο δεν υπηρετείται ο διακηρυκτικός σκοπός που αποτυπώνεται σε 4 άξονες του 1ου άρθρου του νομοσχεδίου για τη βελτίωση των συνθήκων κράτησης, την περαιτέρω θωράκιση των δικαιωμάτων των κρατουμένων, τη διασφάλιση της ισότητας αλλά και την ενίσχυση των φορέων κοινωνικής επανένταξης, που παραμένουν στην πράξη διακηρύξεις κενόιας περιεχομένου, αλλά σε πολλές περιπτώσεις και οι σκοποί αυτοί υπονομεύονται περαιτέρω. Επί της ουσίας διατηρείται ο βασικός ιδεολογικός πυρήνας που αντιμετωπίζει τις φυλακές ως αποθήκες ανθρώπων. Είναι εξόφθαλμη εξάλλου η απουσία της σχεδιασμένης προσπάθειας κοινωνικής επανένταξης, τόσο κατά το στάδιο της προετοιμασίας από το διάστημα κράτησης, όσο πολύ περισσότερο από την παντελή έλλειψη στήριξης μετά την αποφυλάκηση, ώστε να αμβλύνονται οι κοινωνικές αιτίες που διαμορφώνουν το έδαφος για την υποτροπή. Εξάλλου, οι αριθμοί των εργαζομένων που στελεχώνουν αυτές τις απαραίτητες υπηρεσίες είναι αποκαλυπτικές. Οι τοποθετήσεις των φορέων δεν αφήνουν κανένα περιθώριο πέρα από την ίδια την πραγματικότητα που είναι γνωστή.
Η μετονομασία των καταστημάτων κράτης σε σοφρονιστικά καταστήματα γίνεται στην ουσία για λόγους εντυπώσεων. Δεν αλλάζει ούτε το χαρακτήρα των φυλακών, ούτε τις συνθήκες διαβίας των κρατουμένων, αλλά και των εργαζομένων σε αυτές, ούτε πολύ περισσότερο οδηγεί αυτόματα στην επίτευξη του στόχου του σοφρονισμού, που απαιτεί τη συνδρομή πολύ περισσότερων προϋποθέσεων, που ούτε υπάρχουν και προωθούνται από το νομοσχέδιο. Όπως είναι οι κατάλληλες κτηριακές υποδομές, η ύπαρξη του επαρκούς και εκπαιδευμένου σοφρονιστικού και επιστημονικού κυρίως προσωπικού που λείπει σε υπερβολικό βαθμό, διευρυμένα δικαιώματα και προετοιμασία των κρατουμένων για την κοινωνική τους επανένταξη. Εξάλλου, η επιμονή της κυβέρνησης στην απόφαση να μεταφέρει συνολικά την αρμοδιότητα της σοφρονιστικής αντιεγκληματικής πολιτικής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που μονιμοποιείται και ολοκληρώνεται και με την μεταφορά της αρμοδιότητας για την εποπτεία των καταστημάτων κράτησης, ενσαρκώνει ουσιαστικά με συμβολικό, αλλά κυρίως και με πρακτικό τρόπο την κατασταλτική αντίληψη της κυβέρνησης όσον αφορά τη μεταχείριση των κρατουμένων. Αυτή είναι που υπαγορεύει και το συνεχή περιορισμό των δικαιωμάτων τους, αλλά υπονομεύει ταυτόχρονα και την όποια προοπτική επανένταξή τους στην κοινωνία. Μια αντίληψη αντιδραστική και τελικά αδιέξοδη, γιατί ανακυκλώνει το πρόβλημα. Το μόνο που έμεινε, κύριε Υπουργέ, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι ο κατάλληλος χώρος στον οποίο στεγάζεται η Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής. Σας το είπαμε και στην Επιτροπή και απάντηση δεν πήραμε. Έχουμε καταθέσει και σχετική ερώτηση. Οι 125 αυτοί είναι όλοι και όλοι οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας παραμένουν στιβαγμένοι σε γραφεία των 10 τετραγωνικών, 5 και 6 άτομα μαζί, ο ένας πάνω στον άλλον. Φαίνεται είναι κοινή αρρώστια ο υπερπληθυσμός σε ό,τι αφορά το σοφρονιστικό σύστημα. Αυτές οι συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Αντιεγκληματικής Πολιτικής, αλλά και η ελλιπής ακόμα στελέχωσή της, είναι ακόμα μια γλαφυρή εικόνα της αντίληψής σας για το τι σημαίνει σοφρονιστική αντιεγκληματική πολιτική. Σε αντίθεση λοιπόν με το διακηρυγμένο στόχο του νομοσχεδίου, έρχονται μια σειρά αλλαγές που περιορίζουν στην πράξη και δεν θωρακίζουν τα δικαιώματα των κρατουμένων, συνδέοντάς τα μάλιστα όλο και περισσότερο με το είδος του αδικήματος που έχουν διαπράξει, μια λογική καθαρά τιμωρητική και αντιεπιστημονική, αφού η βαρύτητα του αδικήματος έχει ήδη κριθεί και αποτυπώνεται στο ύψος της ποινής, που αντιβαίνει στην αρχή της ισότητας και της εξατομικευμένης μεταχείρισης των κρατουμένων. Αποτελεί στην πράξη και την εκπροημή ομολογία αποτυχίας του σοφρονιστικού συστήματος. Τέτοιες είναι η αυστηροποίηση των κριτηρίων για τη χορήγηση της τακτικής άδειας, η αύξηση του χρόνου έκτησης για να μπορέσει να υποβληθεί το σχετικό αίτημα, τόσο στα πλημελήματα, αλλά και σε μια σειρά κακουργήματα για τα οποία εξ αρχής χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερως επικίνδυνα και απαιτείται ο μεγαλύτερος χρόνος έκτησης, πραγματικής έκτησης ποινής. Μια τέτοια επιλογή, σας το είχαμε ρωτήσει και κατά την αρχική συζήτηση, στο νόμο του 20, που μπήκαν ξανά τέτοια κριτήρια αυστηροποίησης των αδειών. Δικαιολογείται μια τέτοια επιλογή από στοιχεία που, για παράδειγμα, δείχνουν συστηματική παραβίαση αδειών? Όχι. Αντίθετα, είναι πανθεομολογούμενη η συνεισφορά στην προετοιμασία της κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων, που έχει αυτή η κοινωνική συναναστροφή με τους οικείους τους, με το οικογενειακό περιβάλλον. Πόσο μάλλον όταν ακόμα και οι εκπαιδευτικές άδειες φτάνουν να συναρτώνται από την ποινή, από το ελάχιστο χρόνο έκτησης και τίθενται περαιτέρω περιορισμοί με βάση την επιτυχή ή όχι φίτηση, το είδος της σχολής κλπ. Όταν λοιπόν ζητούμενο θα έπρεπε να είναι η ενθάρρυνση τη συνέχιση των σπουδών, αφού κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την αποδεδειγμένη ευεργετική επίδραση συνολικά της εκπαίδευσης στη σοφρονιστική διαδικασία των κρατουμένων.
Αυτοί οι περιορισμοί ταυτόχρονα συμπαρασύρουν και μια σειρά άλλα δικαιώματα, όπως αυτά της συμφόρων απόλυσης της μεταγωγής σε αγροτικά καταστήματα. Επαναφέρουμε εδώ το αίτημα που έχουμε καταθέσει και στις Επιτροπές να αποσυρθεί το άρθρο 75 που θέτει στο αρχείο όλα τα εκκρεμή αιτήματα μεταγωγής που αφορούν προσωπικούς, οικογενειακούς, εκπαιδευτικούς λόγους υγείας. Πραγματικά είναι απαράδεκτη και αδικαιολόγητη μια τέτοια τιμώρηση στην πραγματικότητα των κρατουμένων για τις καθυστερήσεις που δείχνει η υπηρεσία να απαντήσει στα αιτήματά της. Αντίστοιχα, μια σειρά αυστηροποιούνται μια σειρά εναλλακτικά μέτρα έκτησης, τα οποία και στην ουσία έχουν τεθεί σε αχρησία. Είναι χαρακτηριστικός, για παράδειγμα, και ο θεσμός της ημιελεύθερης διαφύωσης που δεν δοκιμάστηκε ποτέ, όπως και με τις συνθήκες που επικρατούν, βέβαια, πολύ αμφιβάλλουμε αν θα μπορέσει να εφαρμοστεί, όπως και αυτό της κοινοφελούς εργασίας. Ακόμα και η μεταγωγή στα αγροτικά καταστήματα, στην οποία έχουν αυστηροποιηθεί τόσο οι όροι για την μεταγωγή κρατουμένων, όσο και για την παραμονή σε αυτά, ενώ και εδώ υπάρχουν οι ίδιοι απαράδεκτοι αποκλεισμοί με βάση συγκεκριμένες κατηγορίες αδικημάτων. Στο πλαίσιο αυτό και η πρόβλεψη στο άρθρο 8 του ενδίκου βοηθήματος και της δυνατότητας της προσφυγής των κρατουμένων για τις συνθήκες κράτησης τους, θεωρούμε ότι περισσότερο προσχηματικά τίθεται για να πληρωθούν κάποιες τυπικές προϋποθέσεις και να αποφευχθούν περισσότερες καταδίκες της χώρας, όμως και τόσο οι όροι με τους οι προϋποθέσεις για την άσκησή τους, όσο και τελικά τα μέτρα αποκατάστασής τους, στην πραγματικότητα αφήνουν πολλά ερωτήματα για το κατά πόσο αυτό θα μπορεί στην ουσία να εφαρμοστεί. Πολύ περισσότερο όταν δεν γίνεται κανένα βήμα για να αλλάξουν πραγματικά αυτές οι συνθήκες που οδηγούν στην εξευτελιστική μεταχείριση των κρατουμένων, και με δεδομένο τον υπερπληθυσμό και τις τραγικές ελλείψεις, δεν αποκλείεται πολλές φορές η λύση της μεταγωγής να μην λειτουργεί ούτε καν προς όφελος του κρατουμένου. Είναι εξάλλου υπαρκτό ζήτημα ότι ακόμα και αυτός ο όποιος απαραίτητος διαχωρισμός των κρατουμένων με βάση την πραγματική και νομική τους κατάσταση υπονομεύεται από αυτές τις συνθήκες υπερπληθυσμού που επικρατούν στην πλειοψηφία, αν όχι σε όλα τα σοφρονιστικά καταστήματα. Πολύ περισσότερο, ο διαχωρισμός δεν μπορεί να δικαιολογεί τη δημιουργία φυλακών με κρατούμενους χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα, όπως επιχειρείται με αυτή την επαναφορά στην πραγματικότητα των γνωστών καταστημάτων κράτησης τύπου Γ που είχαν εισαχθεί το 2014 και πάλι από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και σύντομα καταργήθηκαν, και τώρα επανέρχονται αυτά σε πολύ χειρότερη εκδοχή με τα λεγόμενα καταστήματα αυξημένης ασφαλείας. Σε αυτά θα εισάγονται εκ των προτέρων κρατούμενοι για μια σειρά βαριά κακουργήματα, αποδίδοντάς τους στην πραγματικότητα δεύτερη τιμωρία πέρα από την ήδη επιβληθής απεινή, αλλά ακόμα και υπόδικοι ή και καταδικασμένοι για πλημελήματα που έχουν τελέσει συγκεκριμένα πειθαρχικά παραπτώματα και που συλλήβδην τους αποδίδεται ο χαρακτηρισμός των ιδιαίτερα επικινδύνων. Αλήθεια, με τι ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις θα κρίνονται ως ιδιαίτερα επικίνδυνοι αυτοί οι κρατούμενοι, όταν μάλιστα η μεταγωγή σε αυτά τα καταστήματα μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να γίνεται ακόμα και με κυβερνητική παρέμβαση? Πρόκειται για έναν τύπο φυλακών που αντιβαίνει στη βασική λογική ενός σοφρονιστικού συστήματος, προσανατολισμένου στην κοινωνική επανένταξη, όπου τελικά θα επιβαρύνεται η ήδη δυσμενής μεταχείριση αυτών των κρατουμένων, οι οποίοι ουσιαστικά αποκλείονται και από κάθε άλλο θεσμό που διευκολύνει την επιστροφή τους στην εκτός φυλακή κοινωνική ζωή. Η σχετική πρόβλεψη που επαναλαμβάνεται στις σχετικές διατάξεις, ότι η τήρηση αυστηρότερων όρων διαβίωσης δεν πρέπει να θίγει τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά το εθνικό και ενουσιακό δίκαιο, δεν είναι παρά το φύλλο σικής για μια τέτοια επιλογή.
Η ασφάλεια των κρατουμένων, όπως και των σωφρονιστικών υπαλλήλων, δεν επιτυγχάνεται με μέτρα καταστολής, με φυλακές απομόνωσης, αλλά με τη βελτίωση των υποδομών, με τη βελτίωση των συνθήκων κράτησης, με ανθρώπινες συνθήκες όπου οι κρατούμενοι δεν θα υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη χωρητικότητα, με προγράμματα εργασίας, με θεραπευτικά προγράμματα, περίθαλψη, υγεία, δομές κοινωνικής επανένταξης. Αντίθετα και σε αυτό το νομοσχέδιο, είναι φανερό ότι η ασφάλεια και ο σωφρονισμός συνεχίζουν να αντιμετωπίζονται ως δυο ανταγωνιστικά αλληλοανερούμενα μεγέθη, τη στιγμή που η προσπάθεια σωφρονισμού και κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων είναι αυτή, αν όχι η μόνη, που συμβάλλει και στην ευρύτερη ασφάλεια μέσα και έξω από τους τοίχους της φυλακής. Έτσι λοιπόν, η σκοπή του νομοσχεδίου, αλλά και όποιες θετικές προβλέψεις υπάρχουν στο νομοσχέδιο, στην πραγματικότητα δεν μπορεί παρά να μείνουν κενές διακηρύξεις. Αντίθετα, με τον πιο καθαρό και εμβληματικό τρόπο, εκδηλώνεται η αντιδραστική αντίληψη του κράτους απέναντι στους κρατούμενους και τον σωφρονισμό, με την προοπτική ουσιαστικής επανένταξής τους στην κοινωνία να γίνεται μια όλο και πιο θολή, πιο αόριστη ιδέα που υπάρχει μόνο στα βιβλία της θεωρίας. Αυτή η αντίληψη... Κύριε Πρόεδρε... Ναι, συγγνώμη, το έκλεισα. Ελάτε. Αυτή η αντίληψη που θέλει τους κρατούμενους σε πλήρη καταστολή υπονομεύει την ίδια τη σωφρονιστική διαδικασία ως μια διαδικασία που πραγματικά θα διαπαιδαγωγεί τον αποδεδειγμένα υπαίτιο για την τέλεση μιας αξιόπινης πράξης και θα βοηθάει στην ουσιαστική επανένταξη και στη στήριξή του στην κοινωνία, θα σπάει ουσιαστικά το φαύλο κύκλο της υποτροπής. Η προσπάθεια αυτή προϋποθέτει όμως μια σχεδιασμένη προσπάθεια της πολιτείας που να βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση, που δεν μπορεί να γίνει αλλιώς παρά από μέσα από τη λειτουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πολιτιστικών αθλητικών δραστηριοτήτων, τη διαρκή και επαρκή λειτουργία προγραμμάτων απεξάρτησης για τους χρήστες, την εξασφάλιση θέσεων εργασίας για όλους τους κρατημένους, ώστε τελικά να μην εθίζονται στην απραξία και να μην ατονούν ακόμα και οι γνώσεις και οι ικανότητες που είχαν πριν τη φυλάκισή τους. Τελικά, με όλα σας τα μέτρα, τις προτάσεις και τις θέσεις σας, ακόμα και με τις δήθεν προοδευτικές διαφωνίες ορισμένων, ουσιαστικά αυτό που προσπαθείτε να κάνετε και που επιδιώκετε είναι να αποτρέψετε το βλέμμα του κόσμου από την ευθύνη του κράτους για τα μεγάλα προβλήματα της εγκληματικότητας. Ένα κράτος που επειδή ακριβώς αντιμετωπίζει ως κόστος τις λαϊκές ανάγκες, δεν ιεραρχεί τη μέρημνα για τα θύματα, την πρόληψη του εγκλήματος, το σωφρονισμό του δράστη, τη στελέχωση κοινωνικών δομών και μια σειρά άλλα αναγκαία τέτοια μέτρα. Και δεν μπορεί να γίνει κι αλλιώς, γιατί αυτό το κράτος, ο σκοπός αυτού του κράτους είναι να θωρακίζει την κερδοφορία των λίγων, μπροστά στην οποία συνθλίβονται οι ανάγκες της μεγάλης πλειοψηφίας των εργαζομένων και της νεολαίας. Στην απουσία λοιπόν όλων αυτών, αντιτάσσεται μονότονα την αυστηροποίηση των ποινών, την εξοντωτική λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος, που ούτε μπορούν, ούτε αποτρέπουν την εγκληματικότητα και την υποτροπή. Αντίθετα, καλλιεργούν αντιδραστικά, αντανακλαστικά στην κοινωνία, αναχρονιστικές απόψεις. Αυτές είναι οι αξεπέραστες αντιφάσεις σας. Όμως, ακόμα και στο σήμερα θα μπορούσαν με ουσιαστική μέρημνα για πρόληψη, σωφρονισμό και κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων να περιορίζονται κάποιες αρνητικές συνέπειες, να μην είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό της υποτροπής. Για το λόγο αυτό το ΚΚΕ διεκδικεί ουσιαστικά μέτρα πρόληψης, σωφρονισμού, κοινωνικής επανένταξης σε ένα αδιάσπαστο τρίπτυχο. Έχοντας επίγνωση βέβαια ότι το σημερινό οικονομικό-κοινωνικό σύστημα, η σύψη του και οι αξίες που γεννούν η σύψη του και οι αξίες του είναι αυτές που γεννούν και αναπαράγουν το εγκληματικό φαινόμενο.
Και κυρίως γνωρίζοντας ότι η κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και η εγκαθίδρυση μιας κοινωνίας που θα καλύπτει το σύνολο των σύγχρονων αναγκών του ανθρώπου είναι η μόνη που μπορεί ουσιαστικά να συμβάλλει στο κρίσιμο ζήτημα της επανένταξης ανθρώπων με παραβατική συμπεριφορά, μέχρι βέβαια την οριστική εξάλληψη των κοινωνικών και οικονομικών εκείνων όρων που γεννούν και αναπαράγουν την εγκληματικότητα. Ευχαριστώ.